Καλεσμένοι, παρόντες στο περιστατικό και συμμετέχοντες επίσης. Ο Νόντας, επίσης ο Νόντας ήταν στο επεισόδιο παρόν, αυτόπτης μάρτυρας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η στιγμή. Και ο θήτης, αυτός που καταγγέλλεται ότι σας κακοποίησε, αν δεν απατώμε, ο Μάκης. Ο Μάκης είναι κοντά μας. Πάλι εδώ. Καλησπέρα, κυρία Ταντιάνα. Καλώς ήρθες, Μάκη. Συγγνώμη, έχω να αντίξει τα μάτια να νευριάζω. Φορτώνω. Συγγνώμη, δεν θα παραμείνει καθόλου τη διάρκεια της κουβέντας, αλλά άμα φορτώσω τώρα από την είδα. Δεν έκανα τίποτα. Τι τραβιέσαι. Τι τραβιέσαι να πούμε. Μην νευριάσω, μην νευριάσω. Νόντα. Εμείς είμαστε φιλαράκια, μην πάρω ανάποδες τώρα, εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα, δεν χρειάζεται σήμερα. Είμαστε στην τηλεόραση. Να ρωτήσω, τι συνέβη, κυρία. Κυρία Φροξυλάμπη, τι συνέβη ακριβώς. Κοπέλα μου, εγώ μπήκα στο αεροπλάνο για την Αυστραλία και δέχτηκα επίθεση από τον ανάγωγο αυτό νεαρό. Ναι, στα καλά καθούμενα, έτσι, στα καλά καθούμενα, ε. Τι είμαι. Αλλά κάθε διετία. Να ντεύρω νούμερο. Όχι, 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 όχι. Είχα έναν ανάγωγο. Ας είμαι με κατάλληλο. Εντάξει, άντε. Ποιο ήτανε το θέμα, ποιο ήτανε το πρόβλημα, κυρία Φροξυλάνθη. Εγώ ήσυχα καθόμουν στη θέση μου, κυρία Τατιάνα μου. Ναι, ναι. Και αυτός ο ανεδέστατος σηκώθηκε κάποια στιγμή και με περιέλουσε. Σας περιέλουσε. Ένα χέρι, δεν την πέρασα δεύτερο. Ένα γιατί ρε νούμερο, πες γιατί σε περιέλουσε. Ανακάθισα ανεδέστατε. Όχι. Τίποτα άλλα, τελειώ και οι μπαταρίες και θα γυρίσω μετά, έτσι. Είμαστε τηλεόραση τώρα, έλα. Δεν το ξέρω, αλλά... Την μπορώ να το... Το ότι είσαστε στην τηλεόραση και δεν σας τούει καθόλου. Δεν είναι τούει καθόλου και αγαπητοί, μην πάρω τώρα να μιλήσω, εντάξει. Όχι. Σας πω τι έγινε, έτσι, μπράβο. Ναι. Πήγαμε τον Νόντα και γνωρίστηκαμε τον παλικάρι. Στην Αυστραλία για δουλειά, όπως πολλοί Έλληνες, έτσι. Μιλάγαμε, πεταγόταν η κυρία από εδώ, έλεγε τα δικά της. Τι έλεγε. Έλεγα εγώ, ωραίο μωρό αυτό. Ποιο. Για την αεροσυνοδό. Έλεγε αυτή, το ξέρω. Και καλά, ευχαριστώ πολύ. Μα την έπεφτε με λίγα λόγια. Κάποια στιγμή έκανε ζέστη. Το παλικάρι έβγαλε το μπλουζάκι. Λογικό είναι τέτοιο κορμί. Το βγάζει το μπλουζάκι. Ναι. Του χυμάει. Του χυμάει και του κάνει κάτι με τη γλώσσα. Κάτι τέτοια που κάνει. Για, τι του κάνει, για δείξε. Άρα κάθε σαν άγω, τι του κάνει, για δείξε. Να ο νεαρός θύχτηκε γιατί είναι οικογενειάρχης, μου είχε εξηγήσει εμένα ότι έχει τρία παιδιά, πάει στην Αυστραλία να κάνει μια δουλειά της προκοπής. Ναι. Και άρχισε το... η μαντάμ καθόταν από πίσω του. Οπότε έβαζε το χεράκι σιγά, κατά τον είδε και έτσι μαύρο, όπως είναι, σου λέει νοπίου. Ιθοπίου. Λέω ψέματα. Αλλά κάτι ανέσχεται. Αλλά δεν βρε νούμερο. Όχι! Ήρθε με λίγο στο αργό, ρε. Κατάλαβες και δεν τελείωσε εκεί. Δεν έβαλε μυαλό η κυρία. Δεν έβαλε μυαλό, χωνότανε. Παρακάτω, ξέρετε πώς το κάνεις. Ώστε έτσι έγιναν όλα. Ναι, έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι. Και δεν ρωτάτε, να ηρεμήσω λίγο γιατί... Επειδή... Έχει χαλάσει όλος ο προγραμματισμός τώρα, τα χεράκια, τα μάτια, δεν δουλεύει τίποτα.
Η γελάτρια νούμερο.